Έλα ρε. Πάλι μου ζούσε. Λοιπόν παιδιά, έχει έρθει η ώρα το πατίνι. Πλέον δεν μπορώ να το οδηγήσω, όλο μου σβήνει non-stop και δεν μπορώ να το βάλω και μπρος. Για να δω, άμα παίρνει. Δεν παίρνει άλλο μπρος. Λοιπόν, πρέπει να πάω σπίτι να το ανοίξω, δεν γίνεται. Όλο το ίδιο και το ίδιο βιολί έχω. Πρόσφατα διάβαζα ότι η εταιρεία έχει δηλώσει φαλιμέντο, έχει φαλιρίσει πλέον. Μπορεί να φανταστεί κανείς γιατί να, μόνο σαβούρες έχουν κάνει. Πάση περιπτώσει θα κοιτάξω, γιατί πρέπει να έχει κάτι με κανένα καλώδιο για να μια παίρνει μπρος, μια δεν παίρνει. Κάπου εκεί πρέπει να είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, let's go. Λοιπόν παιδιά, ήρθε η ώρα του, για να δούμε τι θα δούμε και αν θα δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, first of all, θα φύγει αυτό. Να μην το βλέπω. Τώρα αυτά είναι σταυροκατσάβιδο. Let's go, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Κοντρόλα, μπαταρία και τα αμορτισέρ εδώ πέρα, τα ελαττήριά του, και εδώ όλα τα καλώδια που πάνε εδώ πάνω σε φρένο, γκάζι και το κοντρόλ εδώ που το βάζεις κανονικά μπρος, αλλά δεν παίρνει μπρος πλέον. Για να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Μου φαίνεται πρέπει να ξεβιδώσω πρώτα αυτό εδώ, είναι το κοντρόλ, για να δω ακριβώς αν έχει εδώ κανένα καλώδιο που κουνιέται τέλος πάντων και κάνει αυτό όλο το κόλπο. Τώρα αυτά εδώ είναι γκάζι, φρένο και τα λοιπά, μπαταρία. Τώρα κάπου εδώ, ένα από αυτά εδώ έχει πρόβλημα, για να δούμε. Αυτό εδώ και αυτό εδώ δεν ξέρω. Αυτό έρχεται από εδώ πάνω. Γιατί βλέπω το καλώδιο, αυτό εδώ έρχεται από εδώ πάνω και αυτό εδώ ήταν που όταν... Το έστειλα να δούμε. Δούμε τι κάνουμε εδώ, μήπως τίποτα κουνήθηκε. Τίποτα. Εδώ έρχεται, πάει έτσι εδώ πέρα μέσα, από εδώ πάνω και από εδώ πάει επάνω στο ταμπλό. Οπότε εδώ πέρα κάθε φορά όταν το έκλεινα και το κουνούσα, εδώ πέρα υπήρχε πάντα το κόψιμο τέλος πάντων. Μήπως είναι αυτό το καλώδιο εδώ, έχει μέσα κανένα σπάσιμο και θέλει κόλλημα. Για να δούμε, τώρα το κούνησα κανένα δύο φορές να δούμε, μπορεί να πάρει μπρος. Να το. Να το. Φουλ τα δείχνει κανονικά και την μπαταρία, το άκου, με τα 4 τα σημαδάκια εδώ πέρα, τα χιλιόμετρα, ορίστε. Εδώ είμαστε. Το πρόβλημα μόνο ένα καλώδιο. Αυτό εδώ, αυτό το οποίο πάει από εδώ πάνω. Πρέπει να δω τώρα ακριβώς πού έχει εδώ κάποια διακοπή εδώ πέρα, η οποία πρέπει μόνο να την κολλήσω και τέρμα. Παιδιά, αυτό. Το πάρω πάνω να δω, να το ανοίξω και μπορεί να μπορώ να δω κάτι, θα το μετρήσω και θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, παιδες, ένα quick update. Αφόσον έβγαλα το controller εδώ πέρα και το καλώδιο που έκανε τα προβλήματα, το καλώδιο το έκοψα εγώ στη μέση γιατί τα άκρα, αυτό και αυτό εδώ, δεν περνούσαν από το κανάλι, γιατί μέσα στο κανάλι ήταν και, ήταν και η ντίζα του χεροφρένου. Και επειδή είχε ολόκληρη διαδικασία για να το βγάλω, το κόψα για να το κολλήσω με καλά ή με μια απλή συγκόλληση. Και όταν καθάρισα τα άκρα, διαπίστωσα αυτό, ότι όταν πήγα να τα καθαρίσω, μου βγήκαν αυτά τα τρία τα καλώδια μέσα από αυτό εδώ το κανάλι εδώ. Που πάει να πει ότι εδώ πέρα μέσα κάπου έχει το σπάσιμο. Είχαν το σπάσιμο αυτά τα τρία τα καλώδια και δεν κάνανε τη δουλειά. Γι' αυτό όταν έκλεινα και άνοιγα το τιμόνι, μια δούλευε και μια δεν δούλευε και μια είχε διακοπές. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνω τώρα μια απλή συγκόλληση εδώ με καλάει τα καλώδια, να τα τυλίξω και that's it. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, θέλω να πιστεύω ότι είναι fix. Πάω τώρα για μοντάζ. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της αλήθειας, για να δούμε τι θα δούμε και αν θα δούμε τι θα δούμε. Πάμε λοιπόν. Πήρε μπρος. Αυτό είναι πολύ καλό κιόλας. Άμα δουλεύει τώρα και το γκάζι και το φρένο, για να κάνω φωτισμό, και το φως δουλεύει μπρος, πίσω, κανονικότατα. Οι ταχύτητες 1, 2, 3 και τώρα μένει ακόμα το τεστ να δω άμα η ρόδα μπροστά δουλεύει. Yes! Αυτό ήταν, ρε παιδες, όλο ένα καλώδιο. Ολόκληρη περιπέτεια εδώ και καιρό με αυτό το πατίνι, και ήταν απλώς αυτό το καλώδιο εδώ πέρα, έχει διακοπές μέσα, ένα κόλλημα και that's it. Αυτά είναι ολίγηση. Bye.